Υπό έλεγχο τέθηκε τελικά η πυρκαγιά στην θέση Χουτιάνα ανάμεσα στη Χρυσομιλιά Καλαμπάκας και τα Λιβάδια Περτουλίου. Λόγω του δύσβατου της περιοχής, η πρόσβαση των πυροσβεστών της υπηρεσίας Καλαμπάκας ήταν εξαιρετικά δύσκολη και παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή κατάφεραν να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο, στη συνέχεια λόγω των δυνατών ανέμων αναζωοποιηθήκε και πάλι. Για το λόγο αυτό, κλήθηκε πυροσβεστικό ελικόπτερο από τα Γιάννενα, ξεκινώντας τις ρήψεις νερού από αέρος για να εμποδίσει την εξάπλωση της φωτιάς, κυρίως προς το ελατοδάσος Περτουλίου. Εκδηλώθηκε και μία πυρκαγιά στην περιοχή μεταξύ Γλυκομιλιάς και Χρυσομιλιάς. Επενέβηκε εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμπάκας, αλλά λόγω του ότι το μέρος είναι πολύ δύσβατο, χρησιμοποιούσαν μόνο πεζοφόρα τμήματα, δεν φτάναν οι αντλίες οι πυροσβεστικές. Επίσης χρησιμοποιήθηκε χθες και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σήμερα οργανώθηκαν και πεζοφόρα τμήματα από εθελοντικές ομάδες που με την καθοδήγηση και των πυροσβεστών προσπαθούν και έχουν θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Η Περιφερειακή Ενότητα έστειλε χθες το απόγευμα δύο μηχανήματα, μία μπουλντόζα και ένα φορτωτή, για να κάνουν διανοίξεις των δρόμων τους ώστε να γίνεται πιο εύκολα η κυκλοφορία των πυροσβεστικών οχημάτων. Τώρα αυτή η πυρκαγιά έχει τεθεί και αυτή υπό έλεγχο και περιμένουμε να κατασβεστεί.